Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν κύριε Νικολάκο, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί γενικοί. Η ανηλυμένη μου υποχρέωση έχει να κάνει με μετάβαση στο εξωτερικό και πτήση αεροπορική. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω και εγώ την κατανόηση για το γεγονός ότι επισπεύδουμε, ενώ δεν επισπεύδουμε τυπικώς, αλλά επί της ουσίας επισπεύδουμε. Θέλω να καταρχήν να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως που ανεβαίνω στο βήμα μετά από μία μέρα η οποία από ό,τι άκουσα ήταν εξαιρετικά παραγωγική. Και παραγωγική μέρα σημαίνει ότι ανοίχτηκαν ζητήματα, τέθηκαν ερωτήματα, μπήκαν οι προτεραιότητες και θα σας έλεγα δε ότι έχουμε και εμείς εκ μέρους της κυβέρνησης συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη είναι η χρησιμότητα της διοργάνωσης αυτής της αλυσίδας των περιφερειακών συνεδρίων. Διότι έχει φτιαχτεί μια μονάδα παρακολούθησης της πρώτης ύλης και των προτεραιοτήτων που αναδεικνύονται μέσα από τα περιφερειακά συνέδρια, η οποία δουλεύει ακτινοτά με όλα τα υπουργεία και διασφαλίζει ότι αυτά που συζητήσαμε και ότι αυτά που προτεραιοποιήσαμε μπαίνουν στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, νομίζω. Έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία αγκαλιάστηκε από τους τοπικούς φορείς και αγκαλιάστηκε, θα σας έλεγα, με όρους υπέρβασης των κομματικών διαχωριστικών γραμμών και έτσι θα έπρεπε να είναι και έτσι είναι και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και νομίζω ότι είμαστε ενώπιον ενός θεσμού ο οποίος κινδυνεύει να μονιμοποιηθεί. Έτσι, κύριε Περιφερειάρχα, δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να συμβαίνει αυτό, να μπορούμε να εξετάζουμε και να επανατοποθετούμαστε σε σχέση με το τι είχαμε πει ότι πρέπει και μπορεί να γίνει και με το τι έχουμε καταφέρει να ανανεώνουμε τους στόχους και να προχωράμε μπροστά. Και να προχωράμε μπροστά έχοντας στο νου μας την περιφερειακή ανάπτυξη. Και γιατί πρέπει να την έχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη? Διότι έχει δείξει η πολύ πρόσφατη οικονομική και πολιτική ιστορία του τόπου ότι οι περιφερειακές ανισότητες μπορούν να γίνουν, ή μάλλον όχι μπορούν, θα γίνουν ρίζα για μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τρομερές περιφερειακές ανισότητες, έχει περιφέρειες οι οποίες είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο στο κατακεφαλήνα ΕΠ και περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα του μέσου όρου, και εδώ θα ήθελα να πω, για να μπω και στο θέμα που αφορά και το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ, η δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι συνυφασμένη με τη δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Και τι θέλω να πω? Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, κατά τη γνώμη μου, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες απλώνονται στην κοινωνία, στη δημόσια διοίκηση, στις περιφέρειες της χώρας, ή θα είναι η ρίζα των νέων ανισοτήτων και των νέων κρίσεων, ή θα γίνει ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική και ουσιαστική και οικονομική σύγκληση και των περιφερειών, αλλά και της κοινωνίας μας συνολικά. Και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι έχουμε βγάλει ως λαός συνολικά πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα μέσα από την πορεία και την οδύνη της οικονομικής κρίσης. Και τα συμπεράσματα αυτά είναι, και θα σας έλεγα, αποτυπώνονται κιόλας στις δημοσκοπήσεις. Όχι με εκεί που λέει η προτίμηση των κομμάτων, γιατί εκεί έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσεις ότι πέφτουν πολλές φορές έξω. Αλλά στο κατά πόσο ο λαός μας αγκαλιάζει, πέρα από διαχωριστικές γραμμές, πρωτοβουλίες όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, η ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αυτά βρίσκονται λοιπόν στον πυρήνα ιδεών οι οποίες ξαναπιάνουν και θα σας έλεγα με τρόπο μακροπρόθεσμο ρίζες μέσα στο μυαλό του ελληνικού λαού, ακριβώς επειδή υπάρχει η οδυνηρή εμπειρία της κρίσης. Πρέπει λοιπόν να γίνει τέτοιου τύπου ιδέα και ιδέα ότι η δίκαιη ανάπτυξη πάει χέρι-χέρι με τη δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Τι εννοούμε? Θέλω να πιάσουμε ένα παράδειγμα, να φανταστούμε έναν κάτοικο ενός χωριού το οποίο είναι ψηφιακά ανεπτυγμένο και έχει, ας πούμε, ονομαστικό εισόδημα 1.000 ευρώ. Και έναν κάτοικο ενός χωριού που είναι λίγο παραπέρα, αλλά δεν είναι ψηφιακά ανεπτυγμένο. Τι σημαίνει δεν είναι ψηφιακά ανεπτυγμένο? Δεν έχει σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο. Ο Δήμος του ή η περιφέρειά του δεν έχει τα συστήματα
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, δεν έχει αναπτύξει εφαρμογές έξυπνων πόλεων, για παράδειγμα, και βεβαίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν στα όρια του, δεν έχουν αξιοποιήσει τα αγαθά, τα καλά, τις δυνατότητες που δίνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες. Προσέξτε. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο ψηφιακά ανεπτυγμένο Δήμο θα μπορεί να έχει καλύτερες υπηρεσίες από τη Δημοτική του Αρχή. Αν η Δημοτική του Αρχή έχει αναπτύξει εφαρμογές έξυπνων πόλεων, θα μπορεί με αποτελεσματικότερο τρόπο να διαχειρίζεται την υλικοτεχνική της υποδομή, τα οχήματα του Δήμου, με αποτελεσματικότερο τρόπο να διαχειρίζεται τα απορρίμματα, άρα να έχει χαμηλότερη όχληση σε σχέση με τη ρήπανση ενδεχομένως, με αποτελεσματικότερο τρόπο να συναλλάσσεται με το Δήμο του, είτε αυτό αφορά τη λήψη ενός πιστοποιητικού, είτε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία θα μπορεί να κάνει ψηφιακά, και βεβαίως ενδεχομένως θα μπορεί να λαμβάνει και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, περιορισμένες αλλά σημαντικές, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται. Και όταν μιλάμε για μετακίνηση στην επαρχία, μιλάμε για μετακινήσεις πολλών χιλιόμετρων, οι οποίες μετακινήσεις κοστίζουν. Και βεβαίως αυτή η ίδια περιοχή θα έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Στο Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαμε και την παρουσία των οργανώσεων των ξενοδόχων. Μας εξήγησαν λοιπόν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη, μας προκάλεσε βέβαια όταν το ακούσαμε για πρώτη φορά, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ο τουρίστας, λέει, όταν φτάνει στο ξενοδοχείο δεν ρωτάει αν υπάρχει ζεστό νερό, ρωτάει αν υπάρχει Wi-Fi και σε τι ταχύτητες. Προσέξτε να δείτε λοιπόν τώρα πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για το αν θα επιλέξει ο τουρίστας να επισκεφτεί μια περιοχή, άρα να δημιουργήσει συνθήκες αύξησης απασχόλησης, εισοδήματος κτλ., αλλά και το πώς και το εάν ένας επιχειρηματίας θα επιλέξει να πάει να επενδύσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή, εάν μια επιχείρηση νέας τεχνολογίας ή μια startup, όπως λέγαμε στην Κεσαριανή που γεννήθηκα και μεγάλωσα, μπορεί να έχει μεγάλες συνδεσιμότητες, είναι ακριβώς το ίδιο από το να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και το να βρίσκεται σε ένα χωριό της επαρχίας μας. Αν υπάρχουν οι συνδεσιμότητες λοιπόν, μπορεί η ζωή ανθρώπων που έχουν ίδιο ονομαστικό εισόδημα, όπως σας είπα, να είναι πάρα πολύ διαφορετική. Άρα λοιπόν η μέρημνα νομίζω της πολιτείας, και όταν λέω πολιτεία δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, και είμαι πεισμένος και εγώ και όλοι μας ότι δεν πρέπει να εννοούμε μόνο την κυβέρνηση, και πιστήκαμε πάρα πολύ μέσα από τις διαδικασίες αυτών των συνεδρίων. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα να διασφαλίσει ότι θα φέρει το αύριο σήμερα για όλους. Θα κάνει δηλαδή ό,τι είναι δυνατόν να διαθέσει όλους τους πόρους που υπάρχουν, ακριβώς για να μπορέσουν όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή την τεχνολογία. Στην τεχνολογία δηλαδή που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας. Ανοίγει ένα ζήτημα βέβαια πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση με την εξοικείωση του πληθυσμού μας με αυτές τις τεχνολογίες. Ας σας πω ένα παράδειγμα και θα συμβουλευτώ λίγο και τις σημειώσεις μου για το πόσο έχει αναπτυχθεί αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Rural Broadband στην περιφέρειά σας. Είχαμε πάει στην Δυτική Μακεδονία. Παρενθετικά να πω ότι για αυτό το πρόγραμμα έχουμε βραβευτεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, διότι δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει και να φοβηθεί τίποτα σε σχέση με τους εταίρους της και σε μια τεχνολογία εχμής. Εκεί απλώσαμε τα καλώδια με τρόπο έτσι γρήγορο, τεχνικά άρτιο, εάν δεν έχουμε κάνει δύο πράγματα παραπάνω. Ποια? Να διασφαλίσουμε μια προσιτή τιμή για τον καταναλωτή πρώτον, και δεύτερον να λάβουμε τα μέτρα ούτως ώστε να εξοικειωθεί ο κόσμος με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό ή μάλλον μια τρύπα στην άσφαλτο, θα έχουμε απλώσει το καλώδιο,
αλλά πέραν τούτου δεν. Δηλαδή, τι δεν θα έχουμε καταφέρει? Δεν θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτές τις συναρπαστικές, τις καταπληκτικές τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, να τις κάνουμε βαθιές τεχνολογίες. Να τις κάνουμε δηλαδή τεχνολογίες αθόρυβες, τεχνολογίες που μπαίνουν μέσα στην καθημερινή ζωή του πολίτη χωρίς να του κάνουν καμία εντύπωση. Έχουμε τα φώτα ανοιχτά, παίζουν οι κάμερες, παίζουν τα ηχεία, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό. Κάποτε ο ηλεκτρισμός δεν ήταν φτηνή και βαθιά τεχνολογία. Ήταν τεχνολογία ακριβή και θορυβώδης. Και μπόρεσε να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων ακριβώς όταν έγινε τεχνολογία βαθιά. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και με τις νέες τεχνολογίες στην περιφέρειά σας για το έργο Rural Broadband. Έχουμε ήδη αυτό στην ανάπτυξή του στη φάση της εμπορικής εκμετάλλευσης για 32 οικισμούς στην περιοχή της Αργολίδας, 144 οικισμούς στην Αρκαδία, 54 στην Κορινθία, 149 στη Λακωνία, 188 στη Μεσσηνία. Για τις συνδεσιμότητες, και εδώ νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα και από τους πολίτες αλλά και από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα είναι διαθέσιμο το έργο, το οποίο θα δαπανίσει 50 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων στα νοικοκυριά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι η πρώτη φάση μόνο. Θα λειτουργήσει με τη μέθοδο της επιδότησης της ζήτησης, δηλαδή με τη μέθοδο του κουπονιού. Δικαιούται ο πολίτης λοιπόν να πάει να κατεβάσει το κουπόνι του, να πάει στον πάροχο της αρεσκίας του και να ζητήσει να έχει τη σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας στο νοικοκυριό του με την επιδότηση για την τιμή χονδρικής για 2 χρόνια. Και αυτό θα βοηθήσει να αρχίσουν να απλώνονται τα καινούργια δίκτυα. Συνολικά θα ξοδέψουμε γύρω στα 700 εκατομμύρια και με τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτό το μέτωπο, και ο στόχος μας είναι βεβαίως να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε τους στόχους συνδεσιμότητας που έχει βάλει η ΕΕ για το 2025. Η Ελλάδα, αν δείτε τους σχετικούς δείκτες, βρίσκεται στην τελευταία θέση με μηδενική συνδεσιμότητα. Σας παρακαλώ, σημειώστε το, μηδενική συνδεσιμότητα στις ταχύτητες πάνω των 100 Mbps. Σας μιλάει ο Υπουργός Τηλεπικοινωνιών της χώρας, ο οποίος έχει σύνδεση στο σπίτι του 24 Mbps, ή μάλλον έως 24 Mbps. Δεν μένω απόκεντρο, μένω στη Νέα Σμύρνη, είναι μια συνοικία στα νότια της Αθήνας, πολύ κοντά στο κέντρο, και δεν απολαμβάνω ταχύτητες που μπορούν να μου διασφαλίσουν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να βλέπω, ας πούμε, απρόσκοπτα και χωρίς κανένα πρόβλημα, μη γραμμική τηλεόραση, τηλεόραση on demand. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε, και μπαίνω τώρα και στο δεύτερο θέμα, ότι πρέπει να κάνουμε άλματα. Αν δείτε τα στατιστικά, τα ευρωπαϊκά, καλώς τον Γιώργο μας. Κατεβαίνει αγέροχος, παρότι τραυματίας έτσι ολίγων, έπαιζε μπάσκετ και εκεί που πήγε να κάνει ένα κάρφωμα προσγειώθηκε και στραμπούληξε το πόδι. Λοιπόν, αν δει λοιπόν κανείς τα στατιστικά, θα συνειδητοποιήσει ότι η χώρα μας έχει μηδενική συνδεσιμότητα στις ταχύτητες άνω των 100 Mbps. Τα 100 Mbps είναι η ταχύτητα την οποία έχει βάλει στόχο για το 50% των νοικοκυριών μέχρι το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό θα πρέπει συστηματικά να δουλέψουμε. Φίλες και φίλοι, καθώς προσπαθούμε να είμαστε συμβατοί και να απλώσουμε τις καινούργιες τεχνολογίες μέσα στη ζωή των πολιτών, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε και μέτρα ούτως ώστε οι πολίτες μας στην επαρχία να απολαμβάνουν και τις τεχνολογίες τις όριμες. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δυστυχώς παραλάβαμε μια κατάσταση κατά την οποία 500.000 Έλληνες πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Δεν μπορούσαν δηλαδή στην επαρχία να δούνε τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Και πρέπει να ομολογήσω ότι καμιά φορά σε πιάνει και στεναχώρια όταν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, δεν είναι τεράστια τα ποσά,
και δεν υπάρχει μέρημνα ώστε να καλυφθούν και αυτοί οι πολίτες. Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω και ένα ζήτημα, έτσι θα έλεγα, ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από την πρόσφατη εμπειρία, ότι η ανάπτυξη των μεγάλων δικτύων, όταν γίνεται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα, δεν γίνεται με τρόπο κοινωνικά αποτελεσματικό. Το δίκτυο της DGA, το δίκτυο των κεραιών, μέσω των οποίων βλέπουμε ψηφιακή τηλεόραση, αναπτύχθηκε από έναν ιδιώτη. Και προσέξτε τώρα, θέλω να είμαι πολύ καθαρός, δεν το λέω για να κακίσω κανέναν. Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν κάποιες αρχές, έχουν business plan, που ή τους βγαίνει ή δεν τους βγαίνει να πάνε να στήσουν μια κεραία ούτως ώστε ένα ορεινό χωριό να βλέπει τηλεόραση. Αν δεν τους βγαίνει, δεν θα πάνε να τη στήσουν. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς, νομίζω, ο ρόλος της πολιτείας. Ο ρόλος της πολιτείας, ο οποίος αυτό ακριβώς πρέπει να το διασφαλίζει. Είναι ήδη στη διαβούλευση το νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καθολική κάλυψη τηλεοπτικού σήματος. Νομίζω ότι θα γίνει ένας πολύ παραγωγικός διάλογος και πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες και των 400 με 500 χιλιάδων πολιτών μας, οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δούνε ελληνική τηλεόραση. Είναι ένα πρόγραμμα που γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε, ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ήδη αναπτύξει για τα νησιά, τα Ακριτικά και τη Θράκη, όπου υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και αντιλαμβάνεστε όλοι, αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα όταν έχεις τους Έλληνες πολίτες σε ακριτικές περιοχές να μπορούν να απολαμβάνουν μόνο το τηλεοπτικό προϊόν του γειτόνου μας, ο οποίος είναι και λίγο έτσι, λίγο τα πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε βεβαίως, αλλά καταλάβατε ότι δεν κάθεται πολύ ήσυχος τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λοιπόν μία υποχρέωση της πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο και αυτό αφορά και τους πάντες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν χωριά, δεν έχω πάει σε μία επαρχία. Θυμάμαι, Δήμαρχε, ήμασταν μαζί στο Δημαρχείο της Καλαμάτας, είχατε μαζευτεί της Μεσσηνίας όλοι οι δήμαρχοι και με πιάναν από το μανίκι για να μου πούν ότι έχουμε και εμείς οικισμούς που δεν βλέπουν τηλεόραση. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Έχετε και πρώην πρωθυπουργό από τα μέρη σας και δεν μπορείτε να δείτε τηλεόραση. Και όμως δεν μπορούσαν να δουν τηλεόραση. Απευθύναμε ερώτημα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων και επιβεβαιώθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ξανά ακόμα και χωριά της Αρκαδίας και χωριά της Μεσσηνίας για να βεβαιώσουμε ότι αναπτύσσεται το πρόγραμμα με τρόπο σοβαρό, με τρόπο άρτιο, με τρόπο αποτελεσματικό, με τρόπο έγκαιρο. Θέλω τώρα να σταθώ σε μία πρωτοβουλία την οποία έχουμε ξεκινήσει και θα τη γενικεύσουμε, κύριε Περιφερειάρχη και κύριοι Δήμαρχοι, για όλο το Δημόσιο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, και θα το πω έτσι με λίγο παραπάνω περηφάνεια από ό,τι συνήθως επιτρέπεται, είναι απολύτως ψηφιοποιημένο αυτή τη στιγμή. Οι 600 υπάλληλοι του έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και ο ομιλών μπορεί να υπογράφει έγγραφα με την ταμπλέτα και το κινητό. Όλοι έχουμε την ψηφιακή μας υπογραφή, τα έγγραφα διακινούνται ψηφιακά, όλα. Ήμουνα στην Αμερική πριν 15 μέρες, ξύπναγα το πρωί, έβλεπα στον υπολογιστή μου ποια έγγραφα είναι προς υπογραφή, έμπαινα μέσα στο σύστημα, έπαιρνα τον κωδικό μου στο κινητό για να γίνεται η διασταύρωση και η επιβεβαίωση ότι είμαι εγώ αυτός ο οποίος πάει να υπογράψει και μπορούσα να έχω τη δυνατότητα να υπογράφω. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, και αυτό το καταλαβαίνουν, είμαι βέβαιος, και οι άνθρωποι που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάθε στιγμή την απόλυτη εικόνα για το πού βρίσκεται κάθε έγγραφο το οποίο υπογράψαμε. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή θα μπορούμε, το σύστημα τρέχει περίπου εδώ και ένα μήνα, σε 6 με 8 μήνες από τώρα θα μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καθαρή, ποσοτικοποιημένη στο δεκαδικό ψηφίο εικόνα για το ποιες είναι οι διαδικασίες μας και πώς πρέπει να κινηθούμε για να τις αναβαθμίσουμε και να τις βελτιώσουμε. Και εδώ ανατρέπεται μια λογική η οποία δυστυχώς είχε εμπεδωθεί
στη δημόσια διοίκηση, ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διοικητική μεταρρύθμιση και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και μετά να ψηφιοποιήσουμε τις απλοποιημένες. Καταθέτω ενώπιόν σας την ιδέα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τις απλοποιήσεις και να τις βελτιστοποιήσεις τις διαδικασίες σου όταν έχεις την απόλυτη εικόνα για το πώς τρέχουν. Είναι μία πρωτοβουλία, νομίζω, μία λειτουργία η οποία αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργούμε στη δημόσια διοίκηση, να γινόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Εμείς στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα γλιτώσουμε μόνο από το τυπικό κόστος 6 με 7% των λειτουργικών μας δαπανών, σας μιλάω για το χαρτί και το μελάνι, αλλά πέραν αυτού, κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως μετρήσιμο αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να είναι ex post, θα εξοικονομήσουμε πάρα πολλές εργατοώρες. Διότι και στο διοικητικό επίπεδο δεν θα σπαταλάμε το χρόνο μας να γυρίζουμε από γραφείο σε γραφείο να αναζητούμε πού βρίσκεται το Α ή το Δ έγγραφο για να μπορέσουμε να το διεκπεραιώσουμε. Αυτό το ολοκληρώσαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τις επόμενες μέρες με την Όλγα τη Γεροβασίλη και τον Αλέξη το Χαρίτση θα προκηρύξουμε το έργο που αφορά όλους τους φορείς του Δημοσίου. Και θα αφορά και τα Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση και θέλω να στείλω ένα μήνυμα να υπάρχει η εγρήγορση ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσουμε αυτά τα συστήματα να τα αφομοιώσουμε και να μπορέσουμε έτσι και τις διαδικασίες μας να βελτιώσουμε ως δημόσιο και τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τον πολίτη και βεβαίως να εξοικονομήσουμε πόρους. Η μοναδική μελέτη η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, την οποία θα μου επιτρέψετε να τη θεωρήσω από αυτό το βήμα και συγγνώμη και λίγο συντηρητική, λέει ότι θα εξοικονομούμε όταν αναπτυχθεί το σύστημα στην πληρότητά του 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό καταρχήν, αλλά δεύτερον και κυριότερο νομίζω ότι είναι μία πρωτοβουλία η οποία θα μπορεί να βελτιώσει και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης την εσωτερική, αλλά κυρίως και τη σχέση της με τον πολίτη. Διότι θα αναπτύξουμε και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ΚΕΠ. Δουλεύουμε με την Όλγα τη Γεροβασίλη πάρα πολύ συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση και θα είμαστε σε θέση τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσουμε και τις πρωτοβουλίες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και τη σχέση του πολίτη με αυτό, μπορεί να βελτιώσει όμως δραματικά και τη ζωή του παραγωγού. Και το λέω αυτό διότι βρίσκομαι σε μια περιοχή η οποία έχει πραγματικά να προσφέρει καταπληκτικά και μοναδικά προϊόντα, τα οποία έχουν ταμπέλα παγκόσμια. Και έρχομαι να σας πω ότι πάρα πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες προκηρύσετε το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα. Δηλαδή την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη όπου και να βρίσκεται να αξιοποιεί υπηρεσίες ψηφιακής γεωργίας, γεωργίας ακριβίας. Τι σημαίνει γεωργία ακριβίας? Αξιοποιούμε δεδομένα από το δορυφόρο, δεδομένα από επίγειους σταθμούς, κεραίες και ο αγρότης μπορεί να παίρνει συμβουλές οι οποίες είναι όχι γενικές, όχι από το βιβλίο που λέει όταν πιάνει δάκος κάνεις αυτό, συγκεκριμένα για το χωράφι του. Η δορυφορική φωτογραφία την οποία θα αξιοποιούμε από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά του Κοπέρνικου θα έχει μία αποτύπωση του χωραφιού η οποία αποτύπωση μπορεί να δείχνει ότι σε ένα σημείο, σε μία περιοχή υπάρχει λιγότερη χλωροφύλη, θέλει περισσότερη φροντίδα. Και οι επίγειοι σταθμοί θα δίνουν στοιχεία και για την υγρασία και για τις συνθήκες του αέρα, μαζί με αισθητήρες οι οποίοι φυτεύονται στο έδαφος και ο αγρότης θα μπορεί να παίρνει συμβουλή η οποία είναι κομμένη και ραμμένη για το χωράφι του. Πότε και πόσο θα ποτίσει, τι λίπασμα θα μπει, τι φάρμακο θα μπει. Θέλω να σας πω ότι όπου εφαρμόστηκε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια, είχε εξοικονόμηση δαπανών ως προς τις εισρωές 30 με 45%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ είμαστε ενώπιον
μιας τεράστιας τεχνολογικής δυνατότητας. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από τον ελληνικό αγροτικό κόσμο και θα δώσει το έναυσμα πραγματικά για μια αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα με τρόπο σχεδόν επαναστατικό ή επαναστατικό χωρίς το σχεδόν. Άρα νομίζω ότι εδώ πέρα και θα επανέλθω και σε αυτό που είπα πριν, ότι ξανά στην πολιτεία πέφτει το βάρος του να ενημερώσει, του να εξοικειώσει και να πείσει ότι η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών είναι πραγματικά το οποίο, κάτι το οποίο μπορεί τη ζωή μας να την βελτιώσει πάρα πολύ. Έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες και θα κλείσω σιγά σιγά, όπως η ανάδειξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα μπορεί ο επισκέπτης ή ο ενδιαφερόμενος να πάρει συνολικές πληροφορίες και υπηρεσίες. Από την ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί, από το ποια προϊόντα παράγονται στην περιοχή, από τις δυνατότητες που υπάρχουν για επενδύσεις, και εδώ πέρα θα πρέπει να χρειαστεί να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και τη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, για να φορτώσουμε αυτή την πλατφόρμα με σύγχρονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Σύγχρονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, και θα κλείσω με την τελευταία πρωτοβουλία, την οποία νομίζω ότι έχω... όχι, συγγνώμη, άλλες δύο πρωτοβουλίες. Έχω υποχρέωση να αναφέρω. Θα ξέχναγα το διάστημα και θα είχαμε άλλα προβλήματα. Λοιπόν, το σύγχρονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η οπτικοακουστική παραγωγή είναι μία δυνατότητα, ένας κλάδος της οικονομίας, ο οποίος όχι μόνο έχει πολλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί, αλλά έχει τη δυνατότητα να διαφημίζει και τον τόπο προς τα έξω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γυρίστηκε ένα βίντεο κλιπ στην πορτάρα της Νάξου από κάποιους Ινδούς καλλιτέχνες, χορευτές, τραγουδιστές, δεν τους γνωρίζω ούτε εγώ. Παρατήρησα όμως το εξής. Αν το αναζητήσετε στο YouTube, ενδεχομένως να το βρείτε. Το είδανε, αυτό το κοίταξα πριν κάνα μήνα, 1,5, 125 εκατομμύρια θεατές. Είχε 125 εκατομμύρια θεάσεις. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ένα βίντεο κλιπ. Δηλαδή, απλώς δώσαμε την άδεια να έρθουν καλλιτέχνες και να φτιάξουν ένα βίντεο κλιπ, να χορέψουν στην Άξο, στις ωραίες μας εκεί τις μεριές, στα καταπληκτικά μας μέρη, και αυτό ταξίδεψε και πήγε σε 125 εκατομμύρια άτομα. Ξέρετε πόσα λεφτά χρειάζεσαι με τους παραδοσιακούς τρόπους για να φτάσει μια επικοινωνιακή καμπάνια σε 125 εκατομμύρια άτομα? Πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Τι έχουμε κάνει λοιπόν εμείς? Εξασφαλίσαμε μετά από πολύ κόπο 75 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είναι ήδη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτοιμα να επενδυθούν. Και τι άλλο κάναμε? Σχεδιάσαμε ένα πάρα πολύ συμπαγές, σύγχρονο και θα έλεγα το καλύτερο σε σχέση με τις χώρες της περιοχής πρόγραμμα κινήτρων για οπτικοακουστικές παραγωγές, οι οποίες είτε μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ, είτε ταινίες, είτε κάτι άλλο. Και αυτό το πρόγραμμα κινήτρων επιστρέφει το 25% των δαπανών οι οποίες γίνονται εντός της χώρας για την οπτικοακουστική παραγωγή. Πρέπει να σας πω δε ότι με την επίσκεψή μας στην Αμερική και τη δυνατότητα που είχαμε να δούμε πάρα πολύ μεγάλα στούντιο, είδαμε την Paramount, την Netflix και την Disney, αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, όχι μόνο για τους παραγωγούς οι οποίοι είναι εκτός της χώρας, αλλά και για τους εγχώριους παραγωγούς, οι οποίοι μπορούν πραγματικά, νομίζω, να κινητοποιηθούν και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα την οποία δίνουμε σε σχέση με την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. 75 εκατομμύρια ευρώ για φέτος δεν είναι λίγα χρήματα. Προσεύχομαι προσωπικά να καταφέρουμε να τα επενδύσουμε, να τα ξοδέψουμε εντός εισαγωγικών. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεις
στις γειτονικές χώρες παράγει 5 με 6 ευρώ για την τοπική οικονομία. Σας μιλάω για τον βαρετό τρόπο με τον οποίο μετρούν οι οικονομολόγοι τα πράγματα. Δεν σας μιλάω για τη διαφήμιση την οποία μπορεί να έχει ο τόπος ο οποίος παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Τέλος, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, και αυτό νομίζω αφορά το σύνολο της χώρας, το σύνολο της επικράτειας και της επαρχίας μας, έχουμε πάρει πάρα πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με την αξιοποίηση του τομέα του διαστήματος. Όταν την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, κάποιοι γελάγανε. Αυτό νομίζω ότι είναι έτη φωτός πίσω μας ως στιγμή, στο χρόνο. Τώρα κανένας δεν γελάει. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καλώς τον Υπουργό μας. Γεια σας, κύριε Σπίρτζη μας. Ήρθατε στην κρίσιμη στιγμή. Έτσι. Άρα τι κάνουμε, ιδρύουμε τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό και πρέπει να σας εξομολογηθώ, φίλες και φίλοι, ότι οι δραστηριότητες του καταρχήν θα είναι πολλές και πρέπει και να δούμε πώς στο σύνολο της επικράτειας θα τις αξιοποιήσουμε και θα τις απλώσουμε, αλλά πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αυτή ήταν μια νομική πρωτοβουλία η οποία άρχισε να παράγει αποτελέσματα πάρα πολύ νωρίς. Πράγμα το οποίο και εγώ ίδιος προσωπικά και κανένας από όσους δουλέψαμε για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία δεν το περιμέναμε. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Πρώτον, προσελκύστηκε μία επένδυση για κατασκευή μονάδας μικροδορυφόρων και δορυφόρων στην Ελλάδα από την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη, την OHB, μία εταιρεία γερμανική η οποία θα έρθει να επενδύσει και θα φτιάξει μία κοινή εταιρεία με το ελληνικό δημόσιο, και βεβαίως θα χτιστεί, είναι μνημόνια τα οποία δημοσίως υπογράψαμε και με τον ένα οργανισμό και με τον άλλο, ένα κέντρο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, όπου θα μπορούν οι εταιρείες μας που ασχολούνται με τις διαστημικές εφαρμογές, οι οποίες δεν είναι λίγες, ήδη υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και έχουν ένα κύκλο εργασιών 150 εκατομμύρια ήταν πέρσι, θα μπορούν να αξιοποιούν το δίκτυο των ιδεών και των πληροφοριών και τον πλούτο που υπάρχει όλων των κέντρων καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, που είναι 18 τον αριθμό σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι μακρηγόρησα λίγο, αλλά αν θα ήθελα να σας παρακαλέσω από την τοποθέτησή μου κάτι να σημειώσετε, είναι ότι η μέρημνα της πολιτείας πρέπει να είναι τέτοια ούτως ώστε τα αγαθά των νέων τεχνολογιών και τις δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε από αυτές, πρέπει η πολιτεία να τις διασφαλίσει για όλους. Πρέπει να φέρουμε το αύριο σήμερα για όλους. Αν αυτό δεν το κάνουμε, απλώς θα καθόμαστε στη γωνία να κοιτάμε και να περιμένουμε τις επόμενες μεγάλες βαθιές οικονομικές κρίσεις. Και οι ανισότητες, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω κλείνοντας, οι οποίες θα διαμορφωθούν εάν αυτές οι τεχνολογίες δεν απλωθούν με τρόπο δίκαιο στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, οι ανισότητες θα είναι πολλαπλάσιες αυτών που υπάρχουν. Είναι μια προοπτική την οποία και θέλουμε και μπορούμε με ενότητα δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, από την κοινωνία των πολιτών μέχρι την κεντρική κυβέρνηση, να αποτρέψουμε, διότι τα κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματά μας τα έχουμε βγάλει ως λαός. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.